ένα μεγάλο αγωνιστή και σπουδαίο άνθρωπο αποχαιρέτησε σήμερα η χανιώτικη κοινωνία. Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης, εκατοντάδες άνθρωποι είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Κλονιζάκη το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Χαλέπα. Γιάννης Κλονιζάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο τόσο ως αντιστασιακός, όσο και ως δήμαρχος και αντινομάρχης Χανίων. Ο Δήμος και οι πολίτες των Χανίων περνούν και κατεβοδόν σήμερα ένα μεγάλο δημοκράτη, αντιστασιακό και άνθρωπο της αυτοδιοίκησης. Ο Γιάννης Κλονιζάκης φεύγει στα μέσα της άνοιξης, ακολουθώντας και αυτό την κοινή, τραγική και αναπόδραστη μοίρα των ανθρώπων. Είναι σπουδαίο να ταυτίζει κανείς το εγώ με το εμείς. Και έτσι περπάτησε ο Γιάννης Κλονιζάκης. Μια σημαντική προσωπικότητα των Χανίων έφυγε σήμερα. Μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη και στη ζωή και στην επιστήμη και στο δημόσιο βίο. Ο Γιάννης ο φίλος, ο συνάδελφος, συνάδελφος στο επάγγελμα, συνάδελφος στην αυτοδιοίκηση, χρόνια μαζί, έδωσε το καλύτερό του αυτό για τον τόπο του. Ας είμαστε μιμητές της προσωπικότητας και του έργου του. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν χρειάστηκε, έκανε το χρέος του σαν ελεύθερος πολίτης, από τους λίγους που αντέδρασαν μια δύσκολη και ζωφερή περίοδο. Τον τιμούμε, είμαστε περήφανοι όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα τοποθετηθεί στο πάθρο των νεότερων ηρών των Χανιών. Εξίσου δραστήριος και επαγγελματικά, ο Γιάννης Κλονιζάκης είχε μόνο αγαπημένους φίλους στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Δυτικής Κρήτης, να λυγίζει στον επικίδιο. Πάντα πρόσφερε απλόχερα τη βοήθειά του και τη γνώση του στους νεότερους μηχανικούς. Χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, έχει την ανάγκη της προσφοράς. Καλό ταξίδι, Γιάννη, και συνάδελφοι σου τιμούν τη μνήμη του σημαντικού έργου σου. Όλοι όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο έχουν μια γλυκιά ανάμνηση από τον Γιάννη Κλονιζάκη, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο σπουδαίο, αλλά συνάμα προσιτό και φιλικό. Είμαστε μαζί στο δεύτερο γυμνάσιο Άρανων Χανίων την παλιά εποχή. Είχα μάθει το μαρτύριο που περνούσε λιγάκι και στενοχωριόμουν ιδιαίτερα. Στον δρόμο πάντοτε όταν συναντιόμαστε με σεβασμό και αγάπη μεταξύ μας και αλληλοεκτίμηση λέγαμε μερικά από τα παλιά εκείνης της εποχής της καλής. Από τι θα τον θυμάστε περισσότερο από όλοι? Μία ευγένεια, μία μεγαλοψυχία, ένα σεβασμό. Ένας καλός άνθρωπος και έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα στα Χανιά. Το κουνούκαπι που έφτιαξε, τις εργατικές κατοικίες και στεγαστήκανε τόσοι άνθρωποι. Ο Γιάννης Κλονιζάκης είναι ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, ένας άνθρωπος που τα Χανιά πρέπει να τον τιμήσουν. Και έχω τη γνώμη ότι ο δρόμος αναγνώστου γογονή που κοπίασε να τον κάνει, αυτός έβαλε την αρχή για τα Χανιά που είναι σήμερα. Ο δρόμος αναγνώσεων γονεί πρέπει να μετονομαστεί Γιάννη Κλονιζάκη. Θα το θυμόμαστε πάντα. Ο Γιάννης Κλονιζάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο κημητήριο της Αγίας Φωτεινής στη Χαλέπα.